Αγαπητοί τηλεθεατές, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου σήμερα και όλος ο ελληνισμός πανηγυρίζει και εορτάζει για τα θαυμαστά και ένδοξα που επίησε η χείρη του Κυρίου μας. Και είναι πράγματι θαυμαστά και ένδοξα όσα επίησε ο Κύριος στο έθνος μας. Διότι ούτε οι προβλέψεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ούτε οι προβλέψεις των άλλων επιτελείων των συμμαχικών δυνάμεων μπορούσαν να δουν αυτό το οποίο επίησε ο ελληνισμός στο έπος το αλβανικό, στη μάχη της Ελλάδος κατά το 1940-1941. Η σημερινή μας εκπομπή όμως είναι αφιερωμένη στον αγώνα της Εκκλησίας, στη στάση της Εκκλησίας απέναντι στο χυμαζόμενο ελληνισμό με τον πόλεμο του 1940 και με την κατοχή. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Νικόδημο, ο οποίος τότε είχε διατελέσει αρχιδιάκονος του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και μπορεί από πρώτο χέρι να μας πει και να μας μαρτυρήσει για τη στάση της Εκκλησίας μας στον αγώνα του 1940 και στην κατοχή. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή μας, σας καλωσορίζουμε, ζητούμε την ευχή σας για την πορεία αυτή της εκπομπής και όχι μόνο για την εκπομπή αυτή, αλλά και για ολόκληρο των ελληνισμών. Είπαμε στον πρόλογό μας ότι διατελέσατε αρχιδιάκονος του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και ότι από πρώτο χέρι μπορείτε να μας μαρτυρήσετε για τη στάση του μεγάλου πράγματι Αρχιεπισκόπου μας. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν μερικά κατά την ημέρα του πολέμου ή λίγο πριν τι στάση κράτησε ο Αρχιεπίσκοπος? Οι αναμνήσεις μου είναι ζωηρές και ανεξάλειπτες. Η 28η Οκτωβρίου του 1940, ημέρα Δευτέρα, πρωί-πρωί μας συνεκλώνησε με το άκουσμα των σιρήνων, περί των οποίων δεν είχαμε εκ των προτέρων καμία είδηση και δεν εγνωρίζαμε περί τίνος πρόκειται. Ύστερα από ολίγη ώρα άρχισαν να κυκλοφορούν παραρτήματα των εφημερίδων και από αυτά εμάθαμε τας ακουάς πολέμου. Ότι δηλαδή η Ιταλία με ιταμήν αξίωση ήθελε δίωδον επί ελληνικού εδάφους με σκοπούς κατακτητικούς και ότι είχε ήδη εισπράξει την αρνητική απάντηση το ηρωικό όχι από το στόμα του Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά, ο οποίος αντάξιος των ιστορικών δεδομένων του έθνους και των κρισίμων εκείνων στιγμών ετήρησε την γενναία και ηρωική στάση η οποία και ανεμένετο από την Ελλάδα προς τους επιδρομείς της. Εγώ όπως ή το επόμενο έσπευσα στην Αρχιεπισκοπή όπου ήταν η θέση μου. Ήμουν τότε, όπως είπατε, αρχιδιάκονος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Αηδήμου Χρυσάνθου. Και στην αρχή μεν ενόμισα πως θα μπορούσα να ασχοληθώ με τα υπηρεσιακά θέματα και βρισκόμεν στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής. Οπότε έρχεται απεσταλμένος του Αρχιεπισκόπου με την εντολή να εξέλθω
εκ του συμβουλίου και να τον συνοδεύσω, το οποίο και έπραξα και τον συνόδευσα προς την κατοικία του Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά εις την Κηφισιά. Εκεί εγώ έμενα εις τον Προθάλαμον, αλλά οι δύο εκπρόσωποι του έθνους και της Εκκλησίας συνεργάστησαν δια τας πρώτας κινήσεις που έπρεπε να γίνουν σε αυτή την κρίσιμη ώρα. Δεν ήκουσα τα λεχθέντα, γνωρίζω όμως, διότι ήμουν ενώπιος ενωπίο την ώρα εκείνη, ότι ευθύς αμέσως επικολούθησαν 4 διαγγέλματα όλων των υπευθύνων φορέων της εξουσίας εις των χώρων των ελληνικών. Με πρώτον διάγγελμα του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου, εν συνεχεία διάγγελμα του Πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά, ακολούθως διάγγελμα του Αρχιστρατήγου Παπάγου και εν μέσω αυτού του τριπτύχου των διαγγελμάτων έλαβε κεντρική θέση όπως έπρεπε το διάγγελμα του ηγέτου της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Όλα τα διαγγέλματα είχαν παλμόν, εθνικών παλμών, αγωνιστικήν γραμμήν, αλλά και εις όλα τα διαγγέλματα και των 4 αυτών παραγόντων του έθνους διείπονται από την επίκληση της προστασίας του Θεού και από την ελπίδα δια την νίκη την οποία θα επεφύλασε του Θεού η προστασία και η σκέπη. Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή, οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες κινήσεις. Εφ' εξής, ο κάθε ένας εκ των υπευθύνων αυτών παραγόντων ενεργούσε τα καθεαυτόν εις τον κύκλο της αρμοδιότητός του. Από πλευράς δε της Αρχιεπισκοπής ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα. Ευθύς αμέσως ειδοποιήθησαν να προσέλθουν ιερείς, κυρίως δε πνευματικοί εις την Αρχιεπισκοπή, δια να λάβουν εντολή από τον Αρχιεπίσκοπο να μεταβούν εις τα σημεία του μετόπου ο καθένας εις αντίστοιχων θέσεων που θα ορίζεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έλαβαν δε και συγκεκριμένες οδηγίες περί των ζητημάτων που θα αντιμετώπιζαν εις το έργο των και περί του καταλλήλου χειρισμού των οποίων έπρεπε να ακολουθήσουν. Και με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου και με πολλή συγκίνηση και δάκρυα ακόμη, εξήλθαν από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου δια να πορευθούν ο καθένας εκεί όπου τον έστελε το χρέος προς την πατρίδα και η εντολή της Εκκλησίας του. Την επομένη ημέρα ο Αρχιεπίσκοπος άρχισε να απασχολείται με την αναγκαία πρόνοια, όπως την ονόμασε, των στρατευωμένων και των οικογενειών των. Επεστράτευσε επικεφαλής της οργανώσεως αυτής της προσπαθίας τον τότε αρχιμανδρίτη Ιερώνυμον Κοτσόνιν, ο οποίος ως γνωστόν αργότερα έγινε και διάδοχος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Είχε οργανωτικό πνεύμα, εμεθόδευσε συστηματικά τα προβλήματα και προ πάσης άλλης φροντίδος εθεωρήθη απαραίτητος η στελέχωση αυτής της υπηρεσίας στρατευωμένων με τα κατάλληλα πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να προσφέρουν την συμβολή του. Ασφαλώς επρόκειτο περί αμίσθου προσφοράς υπηρεσιών και περί πολυπλεύρου επιστρατεύσεως προσώπων, διότι πολύ γρήγορα έδειξε η πραγματικότης ότι δεν ήθαεί το μόνο ζήτημα διατροφής των μετόπισθεν και αντιμετωπίσεως των υλικών αναγκών, αλλά και άλλα προβλήματα θα παρουσιάζονται όπως και παρουσιάστησαν, τα οποία απαιτούσαν την συνεργασία επιστημόνων, κυρίως ιατρών και δικηγόρων, αλλά και άλλης ειδικότητος προσώπων, διότι τα ζητήματα που εγενώντο ήσαν πολύπλευρα. Έγινε μια ευρεία συγκέντρωση των προσκληθέντων και των προθυμοποιηθέντων. Υπήρχε σεβασμιότητα, προθυμία έτσι και από αυτά που μας λέτε. Ευθύς αμέσως θα σας εξηγήσω. Η πρώτη σκέψη εστράφει προς μια πηγή αντλήσεως προσωπικού, την οποία η Εκκλησία εθεώρησε πολύ εγκυτέραν στην Εκκλησία ως μητέρα και εθεώρησε ότι πρέπει εις πρώτην φάση να αποταθεί προς τους χριστιανούς εκείνους τους καλλιεργημένους εις βάθος, οι οποίοι οπωσδήποτε διατελούσαν εις μία σχέση με επιτελικάς οργανώσεις που είχαν συστηματικών έργων και ανεπτυγμένην την επαφή με πρόσωπα τα οποία περιέβαλαν το έργο των και συνέπρατον ή επικοδομούντο εξ αυτού. Έτσι, ο κύκλος ο ευρύς ο οποίος δημιουργήθη είχε μία ετοιμότητα ανταποκρίσεως, διότι είχε πνευματική υποδομή. Γι' αυτό και ήταν εγγυημένη η επιτυχία. Και η πραγματικότητα έδειξε ότι και η προθυμία των ανθρώπων αυτών ή το ευρεία και η προσφορά των άοκνος και ακούραστος και εν γέννη τα πάντα ελειτουργήσαν μεθοδικώς μέχρι σημείου οργανώσεως ακόμη και αλληλογραφίας προς το μέτωπο, αλληλογραφίας των στρατιωτών προς τα μετόπιστε και μεταφοράς του κλίματος του επικρατούντος στην μαχωμένη μερίδα του έθνους προς τα μετόπιστε. Αν χρειάζεται να πω και ένα όνομα, επικεφαλής αυτής της προνοίας, της επικοινωνίας διαλληλογραφίας, ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, κύριος Κωνσταντίνος Μουρατίδης.
ο οποίος συστηματικά οργάνωσε την προσπάθεια και ήρχοντο οι επιστολές αθρώων μέχρι σημείο που δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν όλες και οι απαντήσεις έγινοντο επιλεκτικός, αλλά κατά άλλων τρόπων διεδίδετο ό,τι ενδιαφέρον υπήρχε και άξιον προσοχής στην αλληλογραφία εντεύθεν και εκείθεν. Και το μάλλον αξιοσημείωτον, το οποίο κατέπληξε την κοινωνία και μάλιστα εκείνους που από μέρους της Εκκλησίας αλλά και της πολιτείας μπορούσαν να αξιολογήσουν την ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται. Σεβασμιότητα, αν επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, τα όσα είπατε μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Φανερώνω μια γιγαντιαία προσπάθεια συντονισμού της ποιμένουσας Εκκλησίας, του προσωπικού της, των κληρικών και των λαϊκών, όπως είπατε και των θρησκευτικών οργανώσεων, αλλά και άλλων επιστημόνων και φοιτητών κλπ. Με όλη την προσπάθεια την οποία κατέβαλε ολόκληρος ο ελληνισμός. Διότι ήταν μια γιγαντιαία προσπάθεια αυτός ο πόλεμος που ακόμα δεν μπορούμε να αντισυλλάβουμε στις πραγματικές της διαστάσεις. Πώς ένας μικρός λαός, ένας λαός σχεδόν άοπλος, όχι και πάρα πολύ έτοιμος, βρέθηκε και πήρε και τόλμησε και πήρε την απόφαση να αντιταχθεί σε μια αυτοκρατορία την, όπως ήταν η Ιταλική εκείνη την εποχή, στρατοκρατική, και στους συμμάχους της που ήταν η Γερμανία και η Ιαπωνία, η συμμαχία του Άξονα. Αυτή τη στιγμή, όπως και σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, η ελληνική εκκλησία, η ποιμένουσα εκκλησία, η κατηχούσα εκκλησία, η εκκλησία της φιλανθρωπίας, η εκκλησία των μυστηρίων, βρέθηκε κοντά στον Έλληνα που αποτελεί με την μυστηριακή έννοια, αποτελεί την εκκλησία, τη ζωντανή, το σώμα του Χριστού. Δηλαδή ήταν μια ατμόσφαιρα προσευχής. Αν επιτρέπετε και εγώ να καταθέσω, ήμουνα μικρότερος, μόλις παιδί 10 χρονών όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, να καταθέσω μια προσωπική μου μαρτυρία από το χωριό μου, που οι παπάδες εκεί ήταν δύο παπάδες, ο ένας από τους δύο ήταν ο πατέρας μου, μακαρίτης πλέον, και δεν ήταν πολλών γραμμάτων άνθρωποι, είχαν τελειώσει το σχολαρχείο, μια προπαρασκευαστική ιερατική σχολή, αλλά φαίνεται ότι είχαν και εντολές ή αυθόρμητα, κάνανε κάθε απόγευμα, θυμάμαι, το βραδάκι κάνανε παρακλήσεις όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Και θυμάμαι ολόκληρο το χωριό, αυτούς οι οποίοι είχαν απομείνει. Εμείς τα παιδιά, οι γυναίκες των στρατευμένων, οι μανάδες τους, οι αδερφάδες τους, οι ηλικιωμένοι περισσότερο, να γεμίζει η εκκλησία, και δεν θυμάμαι ζωηρότερη, θερμότερη προσευχή να γινόταν από εκείνη την περίσταση. Αυτό αποτελούσε μεγάλη τόνωση, μεγάλη ενίσχυση. Ακόμα και γυναίκες πλέκανε κάλτσες, πλέκανε πλεκτά, πουλόβερ και τα λοιπά, τα οποία θα στέλνανε στους στρατιώτες. Δηλαδή η εκκλησία σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε, αυτό ακριβώς θέλω να πω, συντονισμένη με την ψυχή του γένους. Ήτανε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, η όρνης η οποία έσκεπε υπό τα σπτέρυγας τα νοσία εαυτής. Επιβεβαιώνω αυτά που είπατε, διότι τα έζησα, τα εγνώρισα εκ του πλησίον, και εάν θα ήθελα να συνοψίσω εις δύο σημεία τα επικρατούντα συναισθήματα και τις διαθέσεις όλων, θα έλεγα ότι αφενός υπήρξε μία υψίστου βαθμού αναρρύπησης του θρησκευτικού αισθήματος. Δηλαδή
τέτοια θρησκευτικότητα, τέτοιες εκδηλώσεις θρησκευτικές ούτε προ ούτε μετά υπήρξαν. Εδέσποζε εις τα στόματα όλων το όνομα της Παναγίας και οι στρατιώτες στα γράμματά τους εκ του μετώπου δεν παρέλειπαν να βεβαιώνουν ότι έχουμε το αίσθημα της ασφαλείας διότι προηγείται η σκέπη της Παναγίας εις τα κινήσεις μας. Κατά κάποιον τρόπο την βλέπουμε, την αισθανόμεθα και προχωρούμε ασφαλείς και γεμάτη ελπίδα. Τόσον δε πολύ δημιούργησε κλίμα και πεποίθηση εις των λαών ότι η Παναγία σκέπει και τους στρατιώτες και το έθνος, ώστε πολλές φορές μας ήρχονται στην Αρχιεπισκοπή μηνύματα ότι στο τάδε μέρος είδαν την Παναγία, στην τάδε εκκλησία φανερώθηκε η Παναγία. Και αν θα το έχετε ακούσει, πολλές φορές μας έλεγαν στα τζάμια πολλών κτισμάτων απετυπώνεται η εικόνα της Παναγίας και έτρεχε ο κόσμος να δει το θέαμα. Βεβαίως μπορεί να είχε και μια δόση υπερβολής αυτή η πληροφόρηση, διότι από στόμα εις στόμα εμεγεθύνετο. Εγώ όμως δύο φορές έλαβα την εντολή από τον Αρχιεπίσκοπο να μεταβώ σε δύο εκκλησίες όπου είχε συγκεντρωθεί τόσος κόσμος που αναγκάστηκε η αστυνομία να κλείσει την εκκλησία και να κρατήσει απ' έξω τον κόσμο για να μπορέσει να ελέγξει τον συνωστισμό. Η δε συρροή του κόσμου οφείλεται εις την είδηση ότι στο ναό παρουσιάστηκε η Παναγία. Ενθυμούμε ότι και στις δύο περιστάσεις χρειάστηκε να ομιλήσω προς τα πλήθη. Η μία ενθυμούμε και τα συγκεκριμένα ονόματα των ναών. Ήταν εις το ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοινοσάργους και η δευτέρα ήταν εις το ναό της Αγίας Μαρκέλης Βοτανικού, όπου εστάλην εγώ. Μάλιστα. Αλλού επήγαν άλλοι. Και εις την μία περίπτωση και εις την άλλη έγιναν παρακλήσεις. Εγώ όμως ήμουν διάκονος και η επέμβασή μου έπρεπε να είναι εις άλλο επίπεδο. Ο ιερεύς της ενορίας θα ετελούσε και ετέλεσε τας παρακλήσεις. Εγώ δε μόνον είχα τον λόγο να είπω το μήνυμα από μέρους της εκκλησίας. Και στην πρώτη περίπτωση υπεγράμμισα το ότι ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι η Παναγία είναι μαζί μας, ότι η Παναγία μας σκεπάζει, ότι την αίσθηση της παρουσίας της την έχει το μέτωπο και μεταφέρεται και σε μας. Τώρα, εάν είμεθα άξιοι να την δούμε και κατά πρόσωπον, αυτό ας μην δημιουργεί απέτησή μας και προσδοκία μας, αλλά ας κυριαρχήσει η βεβαιότης ότι η Παναγία είναι μαζί μας. Αυτό το φρόνημα να το πάρουμε μαζί μας από αυτή τη συγκέντρωση. Στην άλλη συγκέντρωση ανέγνωσα ως ευαγγελική περικοπή της παρακλήσεως το Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά, δια να καταλήξω εις το μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, και να τοποθετήσω υπ' αυτό το πρίσμα την απέτηση του λαού και την προσδοκία του να είδει την Παναγία. Σεβασμιότατε, είπατε προηγουμένως ότι και πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο αυτό το θρησκευτικό συνέστημα, η έξαρση δεν ήταν φανερή στον λαόν. Από έτσι το κατάλαβα, ότι πριν αρχίσει ο πόλεμος αυτό το συνέστημα το θρησκευτικό, η έξαρση του θρησκευτικού συναισθήματος ήταν κάτι κρυμμένο στις καρδιές που εξαντλήθηκε. Αυτό έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα να τονίσουμε, ότι μπορεί με να μην
εκφραζόταν, εκδηλωνόταν εξωτερικά και πριν ή μετά ή και τώρα ακόμα. Αλλά όμως αυτό, η πίστη είναι πηγαία. Είναι πηγαία. Μάλιστα, αυτό ήθελα να σεβασμιότατε. Και μπορείτε να μας πείτε εσείς από την πείρα σας, τι συνετέλεσε έτσι να υπάρχει αυτή η έξαρση, αυτό, ο αυθορμητισμός. Είπε ο κύριος Παλιογιάννης προηγουμένως, και όλοι το έχουμε ακούσει, οι εκκλησίες, οι νέοι μας γέμιζαν. Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον λαόν, ήταν αυτό το μυστικό που υπήρχε. Ήταν μια προσευχητική διάθεση έντονη, την οποία βέβαια την εξέτρεφε και το γεγονός ότι υπήρχαν κίνδυνοι και εις τους μαχωμένους αλλά και εις τα μετόπιστεν, διότι είχαμε βομβαρδισμούς. Εν ώρα κινδύνου οπωσδήποτε υπάρχει μια προσευχητική διάθεση εντονοτέρα, αλλά μαζί με τα διασταυρούμενα μηνύματα ότι η Παναγία εκδηλώνεται. Και έχουν ζωηράν αίσθηση αυτής οι στρατιώτες, ύψανε ακόμη περισσότερο αυτό το συναίσθημα. Το δεύτερο σημείο, που είναι συνέχεια και προέκταση του πρώτου, είναι ότι εδέσποζε από πλευράς πλέον πατριωτικής. Κάτι αντίστοιχο προς τα όσα συνέβαιναν από πλευράς θρησκευτικής και εκκλησιαστικής, και ένα σύνθημα εκυκλοφορούσε πολύ έντονα: να μην πάει χαμένο το αίμα που χύθηκε, αλλά να αξιοποιηθεί η σπορά η δια του αίματος διαπεράσασα την ελληνική χώρα. Και πράγματι αυτός ήταν ένας πόθος και ένα αντικείμενο προσευχής εκ του πικρού να βγει γλυκή και να έχουμε καρπούς και εθνικού ωφέλους από τα γεγονότα, ώστε η νίκη να μην είναι απλώς μια στρατιωτική εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά να είναι συνδεδεμένη με ωφελίες πνευματικάς και υλικάς και εθνικάς. Αυτά λοιπόν τα δύο, η εκκλησιαστική και θρησκευτική άποψης και η εθνική πλευρά αφετέρου, αυτά τα δύο εδέσποσαν την εποχή εκείνη. Σεβασμιότατε, με συγχωρείτε κύριε Παλιογιάννη, ένα σχόλιο θα κάνω εδώ. Ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό του λέει: «Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών». Είναι αυτή η πίστη η οποία πράγματι και εκ των μετόπιστεν αλλά και στο μέτωπο όλων βοήθησε στο θέμα αυτό. Αλλά σεβασμιότατε, μήπως μπορούμε εδώ να πούμε γιατί η Εκκλησία μετά από μια δεκαετία μετέθεσε την γιορτή της Παναγίας, της σκέπης της Παναγίας, ανήμερα της 28ης, γιατί ήταν την πρώτη, αν δεν απατώμε, 1η Οκτωβρίου. Ας αρχίσω από αυτό το ψαλμικό που είπατε, για να το υπογραμμίσω με διπλή υπογράμμιση. Η πρώτη υπογράμμιση είναι ότι αυτόν ακριβώς τον στίχον, μεταξύ βεβαίως και άλλων, χρησιμοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος συντάξας ειδική προσευχήν δια να αναγινώσκεται εις τας παρακλήσεις καθημερινώς και εις τας λειτουργίας πολλάκης. Ακόμη ενθυμούμε ότι την εδιάβασε και ενώπιον του Εσταυρωμένου τη Μεγάλη Παρασκευή και περιείχε ακριβώς αυτήν την αφετηρία. Και το δεύτερο, ότι δημιουργήθηκε και ένα ορατόριο το οποίο περιείχε τας εξελίξεις των γεγονότων εις αλληλουχίαν ψαλμάτων
αλλά ενιολογικώς διατεταγμένων έτσι ώστε να είναι η συνέχεια όντως εις την ορθή γραμμή, και εντός αυτού του ορατορίου αυτός ο στίχος προσέλαβε κεντρική θέση. Ίσως θα το έχετε ακούσει το ορατόριο, διότι έχει ψαλεί έκτοτε πολλές φορές, μάλιστα δε αυτήν την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Εν σχέση προς την καθιέρωση της εορτής της Αγίας Σκέπης την 28η Οκτωβρίου, αυτό υπήρξε σκέψης και απόφασης, σκέψης του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος αργότερα και απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και οι σκέψεις είχε τούτον τον αιτιώδη σύνδεσμον, ότι όπως η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου παίρνει ένα ιδιαίτερο χρώμα και μήνυμα θρησκευτικών εκ του συνδυασμού της με την εορτή του Ευαγγελισμού, διότι αλλιώς θα μπορούσε να μην έχει τόσον έκδηλον έξαρσιν και, και πνοήν θρησκευτική, να δημιουργήσουμε αντίστοιχον σύνδεσμον και δια την 28η Οκτωβρίου πάλι με θεομητορική εορτή, την εορτή της Αγίας Σκέπης, και να υπάρχει λειτουργία, να υπάρχει η ανάμνηση της σκέπης της Παναγίας επιμαχωμένους και επιταμετώπιστεν, και κατά αυτόν τον τρόπο να συντηρηθεί η εκδήλωση η ανάλογος των γεγονότων αυτών που εορτάζονται την 28η Οκτωβρίου, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι σε κάποια περίοδο εφαίρεται σαν να αρχίσει να σβήνει αυτή η λαμπρό της αρχικής καθιερώσεως της εορτής, τότε ένα στοιχείο που την ετώνωσε ήταν και αυτό, ότι είναι πλέον και θεομητορική εορτή, προσετέθη εις τα θεομητορικά εορτάς. Νομίζω, σεβασμιότατε, ότι η Εκκλησία σε αυτή την περίπτωση δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώσει το πραγματικό γεγονός. Είπαμε και προηγουμένως ότι οι στρατιώτες έβλεπαν την Παναγία σε όραμα. Ο κόσμος είχε την πεποίθηση ότι η σκέπη της Παναγίας είναι που θα προστατεύσει και τους μαχωμένους στο μέτωπο, αλλά και αυτούς που βρισκόντουσαν στα μετόπιστε. Άλλωστε, είναι μακρά η παράδοση των Ελλήνων, του Ελληνισμού, και ο Ελληνισμός έχει ρίζες. Ήδη από τα χρόνια του Βυζαντίου, η υπέρμαχος στρατηγός στην οποία ανατίθεται η σωτηρία, η σωτηρία της αυτοκρατορίας και της εκκλησίας, είναι η Θεοτόκος. Νομίζω όμως ότι έπαιξε ένα ρόλο σε όλη αυτή την διαδικασία, σε όλη αυτή την έκβαση, και ο τορπιλισμός της Έλλης που έγινε ανήμερα της γιορτής που γίνεται κάτω στην Τίνο, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και που θεωρήθηκε σαν ευθεία προσβολή στην ψυχή κάθε Έλληνα χριστιανού Ορθοδόξου. Αυτή την προσβολή δεν την δέχτηκε ο Ελληνισμός και βρέθηκε, νομίζω, σε αυτό το σημείο, ή μάλλον εξ αφορμής και αυτού του γεγονότος, βρέθηκε προετοιμασμένος την 28η Οκτωβρίου, όπως διαβάζουμε και όπως βλέπουμε στον ντοκιμαντέρ και όπως θυμόμαστε οι κάπως μεγαλύτεροι. Οι Έλληνες δεν βρέθηκαν απροετοίμαστοι ψυχολογικά. Ήξεραν τι θα απαντήσουν στον επιδρομέα. Και είχαν βαθιά την πεποίθηση ότι η Παναγία, της οποίας προσέβαλε ο επιδρομέας την μνήμη σε μια κορυφαία γιορτή όπως είναι η γιορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου, θα ρίξει την υπερηφάνειά τους, θα τους ταπεινώσει, θα τους κάνει να ιτηθούν. Εάν δεν μακρύνουμε πολύ των λόγων επί των λεπτομεριών αυτών, θα προσέθετα ότι το συγκεκριμένο αυτό γεγονός της εορτής της Αγίας Σκέπης το
επραγματεύθη θεολογικός ο καθηγητής του Πανεπιστημίου αείμνηστος Γρηγόριος Παπαμιχαήλ. Σημειωτέων δε ότι η εορτή της Αγίας Σκέπης αρχικώς στην Ρωσία εορτάζεται. Εκείνος δε είχε σπουδάσει στην Ρωσία και με τα δεδομένα εκείνα παρουσίασε ένα κείμενο το οποίο να δημοσίευσε το συμβάν εκ του οποίου προήλθε η εορτή της Αγίας Σκέπης, όπου γίνεται πραγματικός λόγος περί σκέπης της Παναγίας εκδηλωθήσεις με την επικάλυψη δια του μαφορίου, δηλαδή του καλύματος της κεφαλής της υπεράνω των προστατευομένων προσώπων, και κατά αυτόν τον τρόπο εδέθηκε περισσότερον και ενετοπίστη η εορτή αυτή της Αγίας Σκέπης ως ή μάλλον αρμόζουσα. Στην ενορία μου του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, ο συνεφημέριός μου ανεζήτησε στο συναξάριον της ημέρας, πέραν των άλλων εορταζομένων προσώπων, μίαν πολύτεκνον οικογένειαν Τερεντίου και Νεονίλης, τον οποίον το έσχατον τέκνον θυγάτριον ονομάζεται Ευνίκη. Και εις τον τομέα της ενορίας εκείνης έγινε το ιδιαίτερος εορτασμός, βεβαίως παραλλήλως προς την εορτή της Αγίας Σκέπης, αλλά και της Αγίας Ευνίκης ως μηνύματος και ως συμβόλου, το οποίο προϊονίζεται την νίκη, τον ερχομόν της νίκης με την ευλογία του Θεού και των Αγίων του. Άλλωστε, σεβασμιότατε, πάλι από το Δαβίδ διαβάζουμε «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν». Δεν είναι λοιπόν έξω από τα πλαίσια της Αγίας Εκκλησίας μας. Μήπως πρέπει να παράσουμε τώρα λίγο, έγινε η κατοχή, δυστυχώς δεν μπορέσαμε, δεν μας άφησαν. Να μου επιτραπεί η έκφραση, σεβασμιότατε, να ρίξουμε τον εχθρό στη θάλασσα. Έρχεται ο Γερμανός, καταλαμβάνεται η Αθήνα και συμβαίνει ένα γεγονός με τον Αρχιεπίσκοπο, τον αείμνηστο, τον Χρύσανθο, ο οποίος φέρεται ότι ο στρατιωτικός διοικητής τον επισκέφτηκε. Εγώ δεν θα ήθελα να πω, σεβασμιότατε, περισσότερα, θα ήθελα να μας τα αφηγηθείτε εσείς, διότι μου φαίνεται είσαστε παρόν. Εγώ τον υπεδέχθη. Μάλιστα. Ήλθε ο Αρχιεπίσκοπος το πρωί στην Αρχιεπισκοπή ή το ημέρα Κυριακή 27 Απριλίου του 1941, μου είπε ότι δεν θα λειτουργήσει, διότι πρέπει να είναι ανά πάσαν στιγμή έτοιμος διότι προκύψει. Του εζήτησα την άδεια να λειτουργήσω εγώ. Μου είπε να πας στην εκκλησία αλλά να μην λειτουργήσεις. Να είσαι έτοιμος αν χρειαστεί να σε καλέσω. Επήγα στην εκκλησία της Χρυσοσπηλαιωτήσης. Προθυμοποιήθησαν να μου παραχωρήσουν τον άμβονα. Δεν λειτουργήσαμε, αλλά εκήρυξα. Ήτο δε η Κυριακή του Θωμά, η 27η Απριλίου, εις την Ευαγγελική Περικοπή τρεις φορές αναφέρεται το «Ειρήνη ημίν» του Χριστού, και επάνω εις αυτό περιέστρεψα των λόγων μου για να προδιαθέσω τους ανθρώπους να μην πανικοβληθούν από τα επερχόμενα γεγονότα. Ενώ δε επραγματευόμην το θέμα αυτό, βλέπω έσωθεν της ωραίας πύλης τον κλητήρα της Αρχιεπισκοπής να μου κάνει νόημα να κατέβω από τον άμβονα.
Πώς τελειώσατε το. Ευτυχώς δεν ήμουν άπειρος. Είσαστε χειριστής καλός του λόγου. Και καταλήλως μετέβηνε στον επίλογο και έκλεισα το θέμα. Κατέβηκα, εκκοινώνησα και έφυγα προς τον Αρχιεπίσκοπο. Τον βρήκα να στέκεται στο παράθυρο και να κλαίει. Γιατί έκλαιε? Τι είδε από το παράθυρο που του προκάλεσε τα δάκρυα? Είδε την σημαία του Αγγελωτού Σταυρού επί της Ακροπόλεως. Αυτό τον τραυμάτισε εις τα εθνικά του φρονήματα και βιώματα. Και ήταν ένας αγωνιστής. Και επειδή ήταν εθνικός ανήρ, έκλαψε. Έτσι τον βρήκα. Εν τω μεταξύ ήρθαν μερικά αλλεπάλληλα μηνύματα από μέρους της πολιτείας προς τον Αρχιεπίσκοπο. Τρία ήσαν τα μηνύματα αυτά. Πρώτον, ότι συνεκροτήθη επιτροπή για να παραδώσει την πόλη και εκαλούσαν και τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο Αρχιεπίσκοπος απήντησε ότι οι Έλληνες ιεράρχε δεν παραδίδουν τα σπόλησης των εχθρών, αλλά καθήκον τον είναι να φροντίσει να τα απελευθερώσει. Δεν πήγε. Έρχεται κατόπιν από τον Δήμον δεύτερο μήνυμα ότι θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικών Ναών και καλείτο ο Αρχιεπίσκοπος. Φυσικά αυθορμήτως απήντησε ότι δοξολογία δεν έχει θέση επί τη υποδουλώση της πατρίδος μας. Η ώρα της δοξολογίας θα είναι άλλη. Όταν ούτε στην μίαν πρόσκληση να ανταπεκρίθη, ούτε στην δευτέραν, επικολούθησε η τρίτη, η οποία έλεγε ότι ο διοικητής, ο στρατιωτικός, ζητεί να τον επισκεφθεί. Και είπε, θα τον αναμένω. Οπότε μου έδωσε εντολή να τον αναμένω εις την είσοδο της Αρχιεπισκοπής και ο Αρχιεπίσκοπος έμενε στο γραφείο του, επάνω. Κατέβηκα, έμενα εκεί, παρά την θύρα, ήλθε. Αντί άλλου χαιρετισμού, εγώ έκανα αυτό το σχήμα και πέρασε. Επήγε στον Αρχιεπίσκοπο, ομίλησαν γερμανικά και επομένως υπήρχε άνεση να συνεννοηθούν. Άρχισε με τις φιλοφρονήσεις, ωραία πόλης η Αθήνα, ωραίο κλίμα κλπ. Και η απάντηση του Αρχιεπισκόπου, ελπίζω να την σεβαστείτε. Και επάνω σε αυτό το πνεύμα, του είπε μερικά πράγματα ο Αρχιεπίσκοπος, τον οποίον το πνεύμα ήτο, σας συμβουλεύω και σας παρακαλώ να μη θίξετε την φιλοτιμία του ελληνικού λαού. Βέβαια δεν τους είπε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει άλλα επακόλουθα, αλλά ήταν ευνόητον. Έμεινε ολίγη ώρα ο στρατιωτικός διοικητής, είπαν μερικά άλλα πρακτικά πράγματα, έδωσε εκείνος μερικές υποσχέσεις. Τώρα τι ετήρησαν και τι δεν ετήρησαν είναι άλλο ζήτημα, και απεσήρθη. Ο Αρχιεπίσκοπος έμεινε εκεί και εκάλεσε και τον πρωτοσύγκερο, τον πατέρα Γερβάσιον Παρασκευόπουλον, και των βοηθών επίσκοπων Παντελεήμονα Ταλαντίου των κατόπιν Θεσσαλονίκης. Φυσικά ο αρχιδιάκονος ήταν παρόν και χρειάστηκε να μην εξέλθουμε της Αρχιεπισκοπής όχι μόνο όλη την ημέρα αλλά ουδέ την νύχτα,
και ο μεν αρχιεπίσκοπος μίαν μόνο νύκτα έμεινε εντός της αρχιεπισκοπής δια πάν ενδεχόμενων, ο αρχιδιάκονος έμεινε μίαν εβδομάδα τας νύκτας εντός της αρχιεπισκοπής ως σύνδεσμος, διότι θα ήθελε παρουσιαστεί. Κατόπιν υπήρξε άλλη απέτηση να ορκίσει την κυβέρνηση Λογοθετοπούλου γερμανοπρόβλητων. Και ο αρχιεπίσκοπος απήντησε ότι δεν μπορώ να ορκίσω κυβέρνηση προβληθής αν υπό του εχθρού. Εμείς γνωρίζουμε ότι τα κυβερνήσεις τα ορίζει ή ο βασιλεύς ή ο λαός. Εδώ ούτε ο βασιλεύς όρισε την κυβέρνηση, ούτε ο λαός την εξέλιξε. Την εξέλεξε κυβέρνηση προβληθήσαν υπό του εχθρού, δεν ορκίζω. Είναι αλήθεια ότι πολλοί φίλοι και αφοσιωμένοι άνθρωποι προσεπάθησαν να τον μεταπίσουν, γιατί είπαν κάντε μια ανεποίηκη στο σημείο αυτό, κυβέρνηση θα γίνει που θα γίνει. Διότι ήθελαν να μην εκπέσει, διότι τον θεωρούσαν χρήσιμο, χρησιμότατο, όπως και ήτο. Εκείνος απήντησε, είναι επιλέξει αυτές οι φράσεις που σας λέγω, εν γνώση των συνεπειών δεν δέχομαι. Εν γνώση. Όπως και έγινε, διότι ήλθε μεν η κυβέρνηση, την όρκησε ο συνεφημέριός μου, ο πατήρ Νικόλαος Παπαδόπουλος, ως εφημέριος της ενορίας όπου υπάγεται η Βουλή. Α, μάλιστα. Και την όρκησε χωρίς να ζητήσει άδεια. Είτε το θεώρησε αυτονόητον ότι ως εφημέριος κληθείς να ορκίσει την κυβέρνηση έπρεπε να πάει, είτε για να μην δυσχερανθούν τα πράγματα με μια άρνηση της Αρχιεπισκοπής, για να διευκολύνει επήγε. Αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος δεν το τράβηξε το σκηνί να τον τιμωρήσει που πήγε αυθαιρέτως. Ας πούμε, του το χάρισε, μάλιστα, για να μην υπάρξει οξύτης. Σεβασμιότατε, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός, ο Χρύσανθος, ήταν μια γενναία προσωπικότητα. Παγή ιστορία να έχει. Μάλιστα, εγώ ήθελα να μείνω σε κάτι το οποίο λέγεται ότι όταν ο στρατιωτικός διοικητής επήγε στο γραφείο του, δεν τον άφησε να καθίσει. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή η συζήτηση μεταξύ Αρχιεπισκόπου και στρατιωτικού γερμανού διοικητού ήταν όρθιοι? Όχι. Δεν το επιβεβαιώνατε αυτό? Όχι. Πώς? Δηλαδή οι πρώτες στιγμές ήταν μια στάση άψογος. Μάλιστα. Αλλά φυσικά εφόσον θα έμενε, εκάθισε. Μάλιστα. Οι πρώτες στιγμές είχαν αυτόν τον χαρακτήρα μιας αψόγου στάσεως. Μια ψυχρότητα, δηλαδή. Ναι, είχε, για να δείξει ότι από τον αποδοκιμάτιο είχε πείρα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ναι. Σεβασμιότητα, και για τους ακροατές μας θα πρέπει να το επαναλάβουμε ότι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, ο Χρύσανθος, ήταν μια εθνική φυσιογνωμία που είχε διατελέσει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και είχε προσφέρει πάρα πολλά για τη διάσωση του ελληνισμού εκείνης της περιοχής. Μια εθνική πραγματικά φυσιογνωμία. Και να πούμε και το άλλο, ότι με τη στάση του αυτή που αρνήθηκε να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση, με την υπερήφανη στάση έναντι του στρατιωτικού γερμανού διοίκητου, θα πρέπει να πούμε ότι έδωσε και το έναυσμα για την αντίσταση. Βέβαια υπήρχε η κυβέρνηση η οποία έφυγε με το βασιλιά στην Κρήτη και στη Μέση, στην Κρήτη αρχικά και συνεχεία στη Μέση Ανατολή, αλλά από αυτούς που μείνανε στην Ελλάδα, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν εκείνη τη στιγμή, την πρώτη στιγμή που έδωσε το λάκτισμα για την αντίσταση του ελληνικού λαού έναντι των Γερμανών και των κατακτητών γενικώς. Και ο μεν Αρχιεπίσκοπος εν τόσο λίγο εξέπεσε του θρόνου, διότι εμεθοδεύθη από τους παράγοντες, τους γερμανοπροβλήτους κυβερνήτες, η έκπτωσή του. Και συνήλθε μία μείζων σύλλοδος εξ εκείνων οι οποίοι δεν είχαν υπερψηφίσει
των Χρήσαθων κατά την εκλογή του ως αρχιεπισκόπου και αυτοί τον έπαψαν ως αναβάντα εις των θρόνων, όπως είπαν, διαποφάσεως όχι καθαρός εκκλησιαστικής, αλλά με την σύμπραξη της πολιτείας επί δικτατορίας μεταξά. Απεσύρθη εις το σπίτι του, μάλιστα την πρώτη ημέρα αποσυρώμενος, έπαθε και ένα ατύχημα, έσπασε το πόδι του και πήγε στο νοσοκομείο. Και όσοι δεν το κατενόησαν ως πραγματικότητα, άρχισαν να λένε ότι προσχηματικός πήγε στο νοσοκομείο για να φανεί εύσχυμος η απομάκρυσή του. Αλλά εμείς που ξέραμε, ήταν ήμαθα κοντά του, βλέπαμε και το πόδι το σπασμένο και το νάρθηκα και τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, απεσύρθη στο σπίτι του, ανέλαβε ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ο οποίος ήταν συνυποψήφιός του και κατόπιν είχε ακυρωθεί η εκλογή του και ήταν περιορισμένος στην Μονή Φανερωμένης καθ' όλη την διάρκεια της δικτατορίας. Ανέλαβε εκείνος την υπηρεσία προνοίας στρατευομένων, την αναδιοργάνωσε και το όνομα άλλαξε, ενώ ονομάζεται υπηρεσία προνοίας στρατευομένων, ονομάστηκε Εθνικός Οργανισμός Χριστιανικής Αλληλεγγύης, ΕΟΧΑ, και φυσικά με άλλα στελέχη, όχι πάντοτε εθελοντικά. Εν πάση όμως περιπτώσει, την υπηρεσία της την εξετέλεσε και υπό το νέο σχήμα και υπό τα νέα δεδομένα, και ο αρχιεπίσκοπος από τις περιοπής του αξιωματός του έκαμε ενεργείες προστατευτικά δια των λαών και στον τομέα της προνοίας, αλλά και στον τομέα άλλων κινδύνων απειλουμένων εις τους Έλληνας υπό του κατακτητού. Έσωσε πολλούς και κράτησε και εκείνος την στάση την οποία ο αρχηγός της Εκκλησίας έπρεπε να κρατήσει. Εγώ δε εχειροτονήθην από τον διάδοχο πρεσβύτερος, από τον Δαμασκηνόν, ο οποίος με πολλούς εγκομιαστικούς λόγους εχαρακτήρισε τον αρχιδιάκονο του προκατόχου του και τον προήγαγε εις πρεσβύτερον και αρχιμανδρίτην. Ο Χρύσανθος έκρινε δια των εαυτών του απαραίτητον να εγκλειστεί εις το δωμάτιό του. Επί 4 χρόνια που υπήρχε η κατοχή δεν βγήκε έξω, δεν βγήκε από την πόρτα της σπιτιού του. Ήταν μία διαμαρτυρία. Και ανέμενε την επάνωδο της κυβερνήσεως εν γέννη της πολιτείας και της ειρηνεύσεως του της χώρας, είτε δια να δώσει την παραίτησή του, όπως και την έδωσε, θεωρών έως τότε τον εαυτόν του αρχιεπίσκοπον, αλλά χωρίς να προβαίνει εν την πράξη σε τίποτε ενεργείας τις οποίες ενεργούσε ο επί του θρόνου αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, και εκείνος ηρκείται να λέει τώρα τας ευθύνας υπέχει έτερος. Φράση φανερώνει και αυτό, τώρα τας αιτίας υπέχει έτερος. Όταν ήλθε η ώρα της ελευθερίας, έδωσε την παραίτησή του στον βασιλέα, τον Κωνσταντίνο, τον Παύλο, έδωσε την παραίτησή του στον βασιλέα. Ο Γιώργιος. Ναι, έχετε δίκιο, ο Γιώργιος. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Σεβασμιότατε, ο αρχιεπίσκοπος ο Δαμασκηνός, με τα λίγα που μας είπατε,
εδείχθη, αφήνουμε το πώς ανέβηκε, εδείχθη αντάξιος συνεχιστής του Χρυσάνθου. Ήταν προσωπικότητα. Ήταν προσωπικότητα. Και το έργο αυτό, το οποίο είχε, βέβαια, ήταν διαφορετικότερο το έργο. Εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να συγκρίνω τους δύο. Μάλιστα, σεβασμιότατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να πω. Είπατε ότι και η μορφή του Δαμασκήνου βοήθησε πολύ και, και στην αντίσταση του ελληνικού. Είναι γεγονός. Έχουν δημοσιευτεί πάρα πολλά και έχω υπόψη μου ένα βιβλίο που δεν είναι ιστορικού, ούτε ανήκοντος, ούτε θεολόγου, ούτε ανήκοντος σε θρησκευτικές οργανώσεις. Είναι του καταξιωμένου και γνωστού λογοτέχνη, του Ηλία Βενέση. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις της Εστίας, Κολάρος Εστία, με τον τίτλο «Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός» και μέσα σε παρένθεση «Η χρόνη της δουλειές». Εκεί παραθέτει ο Ηλίας Βενέζης, παραθέτει ντοκουμέντα, έγγραφα παραστάσεων που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος στις αρχές της κατοχής και τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, που όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ χαρακτηριστικά, είτε επενέβαινε πιεστικά, φορτικά, επενέβαινε για να σώσει από τον επαπειλούμενο λοιμό, ιδιαίτερα τις μικρές ηλικίες, τις έγκυες μητέρες με τα συσίτια τα οποία οργάνωνε η ΕΟΧΑ, είτε για να αποδεσμεύσει λάδι που έστειλαν οι Μητροπολίτες από κάτω από τη Μυτιλίνη και τα οποία δεν αφήνανε οι Γερμανοί να περάσουν ή έκαναν κατάσχεση για τα στρατεύματα κατοχής, όπως επίσης και παραστάσεις προσωπικές για να αφαρπάσει από τα νύχια των εχθρών ομήρους που τους είχαν για εκτέλεση, άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε ανεπιτυχώς, όπως επίσης και διαβήματα και παραστάσεις όταν άρχισε ο εκβουλγαρισμός από τα στρατεύματα κατοχής των Βουλγάρων στην Ανατολική Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία, που είχαν εκδιώξει και τους αρχιερείς, είχαν εκδιώξει και τους ιερείς, που υποχρεώνανε τους Έλληνες εκεί να εκκλησιάζονται και να πηγαίνουν σε εκκλησίες που λειτουργούσαν Βούλγαροι ιερείς ή να μνημορεύουν τον έξαρχο της Βουλγαρίας. Και γενικά είχε επικρατήσει ένα κλίμα εκεί πάνω το οποίο έβλαπε τα εθνικά μας δίκαια στην ώρα αυτή του κινδύνου, στην ώρα της κατοχής. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν, από ό,τι φαίνεται από το βιβλίο αυτό, ήταν πάντα παρόν. Πραγματικά έκανε ένα έργο τεράστιο και λυπούμε γιατί δεν το βλέπουν να προβάλλεται το έργο αυτό όταν γίνεται λόγος για την κατοχή, για την αντιμετώπιση του λοιμού, για την, δικαίωσή μας, για τα εθνικά μας δίκαια, ιδιαίτερα στην Θράκη και τη Μακεδονία κλπ. Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, υπήρξε ένα συνεχιστής καλός του Χρυσάνθου και οι δύο στάθηκαν άξιοι του έθνους. Και των περιστάσεων. Και των περιστάσεων. Εις μια περίπτωση που υπήρχε μια λίστα προς εκτέλεση και θανάτωση ορισμένων που είχαν συλληφθεί, ο Αρχιεπίσκοπος ηθέλησε να αντιδράσει και δεν έβρε απήχηση ο λόγος του και άρχισαν να το παζαρεύουν, μήπως εννοεί να διαγράψουν μερικούς και λοιπά, ή τι άλλο πρέπει να γίνει ώστε η απόφαση να εκτελεστεί αλλά να ικανοποιηθεί και η πλευρά των ετούντων την επίοικια. Και εκείνος έβαλε πρώτον στην λίστα των εαυτών του. Οπότε αυτό επηρέασε την κατάσταση και κάτι έγινε. Μερικές φορές οι παρεμβάσεις του ήταν επιτυχείς, άλλοτε όχι, διότι και ο δυνάστης, ο εχθρός ήταν σκληρός στον τομέα των αντιπίνων ιδιαίτερα. Ήταν σκληροί οι Γερμανοί. Πάντως, σεβασμιότατε, πρέπει να πούμε ότι πέρα από τον Αρχιεπίσκοπο, πολλοί ιερείς σε όλα τα σημεία της Ελλάδος
και οργάνωσαν και συσίτια και φρόντισαν το ποίημιο, το λαό του Θεού, και η Εκκλησία ήταν δίπλα στον λαό. Και όχι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος, και όπου μπορούσαμε, έχουμε περιπτώσεις πολλών ιερέων σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι αγωνίστηκαν για το θέμα αυτό, και πολλοί από αυτούς θανατώθηκαν. Έχουμε έναν αριθμό, 329 κληρικοί μας θανατώθησαν στην τετραετία αυτή, που σημαίνει ότι για να τους θανατώσει κάτι συνέβαινε και ο εχθρός τους θανάτωσε. Θα έκατε να προσθέσετε, σεβασμένοι, για να κλείσουμε την... Να κλείσουμε ότι έχουν περάσει από τότε 50 χρόνια μετά την λήξη της κατοχής. Σήμερα ευρισκόμεθα εν ειρήνη, αλλά ακουάς πολέμων και ταραχών πάλι να ακούμε. Η ελπίδα μας είναι εις τον Κύριον της δόξης, εις την υπέρμαχων στρατηγών την Παναγία, και η εορτή της Αγίας Σκέπης που σήμερα εορτάζαμε μας εμπνέει να ζητήσουμε την κάλυψή της, και ο Κύριος των δυνάμεων να είναι πάντοτε με θυμών, άλλον γάρ εκτός αυτού βοηθών εν θλίψεση ουκ έχουμε. Και με τα λόγια αυτά του Σεβασμιωτάτου κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία αναφέρεται στον αγώνα, την αγωνία του έθνους και τη συμβολή της Εκκλησίας και τη συμπαράστασή της. Η κατάθεση της μαρτυρίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, του κυρίου Νικοδήμου, είναι πολύτιμη. Είναι από πρώτο χέρι και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και πρέπει να διασωθεί. Και πρέπει να διασωθεί ακόμα και στη συνείδηση των νεωτέρων Ελλήνων ότι σε όλες τις περιστάσεις, και στις ειρηνικές αλλά ιδιαίτερα στις δύσκολες περιστάσεις, ο ελληνισμός έχει κάπου να ακουμπήσει. Και αυτή είναι η Εκκλησία, με την οργάνωσή της, την διοικητική, τη λατρευτική, τη μυστηριακή. Η Εκκλησία η οποία, όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Χριστού, λειτουργεί ως η όρνης η οποία επισυνάζει τα νοσία αυτής υπό τα πτέρυγας και τα προστατεύει. Ευχόμαστε μάλλον σε όλους χρόνια πολλά, να χαρούμε τη σημερινή ημέρα της γιορτής και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και στο Σεβασμιότατο, γιατί ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και κουράστηκε για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ο Θεός να ευλογεί το έθνος.